Κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά η πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η πρώτη μέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά την διακοπή του Αυγούστου συμπίπτει με την κατάρρευση μιας από τις ουρανομίκης υποσχέσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου και πια της άλλης βεβαίως, αυτής της κατάργησης του έμφυα. Ποιος δεν θυμάται άλλωστε τις προεκλογικές δεσμεύσεις και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, που καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώσει τον έμφυα ως έναν πολύ άδικο φόρο. Ποιος δεν θυμάται τον κύριο Τσακαλώτο να διαδηλώνει έξω από την εφορία της Θεσσαλονίκης με πανό και να υπόσχεται την κατάργηση του έμφυα. Ανταυτού λοιπόν σήμερα, 29 Αυγούστου, περισσότεροι από 250.000 ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν περίπου 1.000 ευρώ περισσότερο έμφυα από αυτόν που επέβαλε η κακιά κατά τα άλλα Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, ανάλογες υποσχέσεις πουλήσατε, για να μην πω επί το λαϊκότερο, φλωμώσατε τους αγρότες, όπως και ανάλογες υποσχέσεις δίνατε επί επταμήνω η ηγεσία σας, κύριε Υπουργέ, στους εκτιμητές του ΕΛΓΑ, ότι θα λύσετε το θέμα των μετακινήσεων τους προκειμένου να εκτελέσουν το εκτιμητικό τους έργο, πρόβλημα μετακινήσεων που εσείς δημιουργήσατε βεβαίως, και θα απαλλάξετε τους αγρότες τουλάχιστον από το άχθος και της πολύμηνης καθυστέρησης της εκτιμήσης και άρα της αποζημιώσης για τις ζημιές που υφίστανται στο φυτικό τους και ζωικό τους κεφάλαιο. Και λέω προηγουμένως ότι εσείς δημιουργήσατε αυτό το πρόβλημα, γιατί με το γνωστό μνημόνιο Τσίπρα Καμένου, κύριε Υπουργέ, αλλάξατε το πλαίσιο λειτουργίας της διενέργειας του εκτιμητικού ελέγχου για τις αναγκαίες εκτιμήσεις που πρέπει να κάνουν οι συγκεκριμένοι εκτιμητές, που σημειωτέων διασφαλίστηκε με την κοινή υπουργική απόφαση επί Νέας Δημοκρατίας 31/1/14 και με την ψήφιση βεβαίως μιας άλλης διάταξης της 6 Ιουλίου του 2016, με την οποία προτείνεται πλέον στους εκτιμητές του ΕΛΓΑ να μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να πάνε στα χωράφια των αγροτών και να κάνουν τις εκτιμήσεις. Ρύθμιση η οποία όχι μόνο βεβαίως δεν λύνει το πρόβλημα το οποίο έχετε δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί, επιτρέψτε μου να πω, τη θυμηδία, για να μην πω την αγανάκτηση του αγροτοπτηνοτροφικού κόσμου, που δεν φτάνει που υφίσταται ζημίες, έχει να δει εκτιμητή του ΕΛΓΑ στα χωράφια του δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες. Αποτέλεσμα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι ότι από τον Απρίλιο και μετά, που προέκυψε αυτή η αναγκαστική αναστολή των εκτιμήσεων, περισσότερες από 100.000 δηλώσεις ζημίας έχουν βεβαίως υποβληθεί, πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα, και πολλά από αυτά έχουν καταστεί άνευ εκτιμητικού αντικειμένου, γιατί έχει παρέλθει ο κρίσιμος χρόνος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να επαναφέρετε την προτέρα και ορθώς λειτουργούσα κατάσταση στη διενέργεια του εκτιμητικού ελέγχου από τους αρμοδίους του ΕΛΓΑ. Ευχαριστώ, κύριε Αραμπατζή. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αφού αναφερθήκατε σε θέμα που δεν αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι καλόν δύο λίγων να σας πω ότι κατανοούμε την αγωνία σας για τις δηλώσεις έμφυα που θα πληρώσουν παραπάνω, υπογραμμίζοντας ότι επί 7.400.000 φορολογικών δηλώσεων η αύξηση αφορά 250.000. Κατανοητή η αγωνία σας. Και αυτό δείχνει και την πολιτική διαφορά και αντίληψη στην προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την ερώτησή σας, όταν την πήρα έψαξα να βρω πού την καταθέσατε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτά τα οποία λέει δεν συμβαίνουν σήμερα. Συνέβησαν για κάποιους μήνες πριν, ένα διάστημα που υπήρξε η εκπνοή, η λήξη μιας υπουργικής απόφασης, και στο μεσοδιάστημα μέχρι την νομοθέτηση υπήρξε ένα κενό. Να τα βάλουμε όμως τα πράγματα στη σειρά. Αναφέρεστε στο κείμενο της ερώτησής σας στις πληρωμές, στην καθυστέρηση πληρωμών σε σχέση με το 2015. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι έχουν καταβληθεί όλες οι υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ για το 2015, όλες,
εκτός από τις δηλώσεις για τις οποίες έχουν γίνει ενστάσεις. Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα ποσό το οποίο ήταν 117 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις του 2015. Στις 10 Αυγούστου κατευγήθησαν άλλα 16 εκατομμύρια, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί στο 95% οι εισφορές ΕΛΓΑ 2015. Υπογραμμίζω, το 5% είναι λόγω υποβολής ενστάσεων, οι οποίες κρίνονται από τις επιτροπές για να πληρωθούν άμεσα. Μόλις λήξουν οι ενστάσεις και έχουμε αποφάσεις, πληρώνονται. Όπως επίσης έχουν πληρωθεί κονδύλια και για το πρώτο τρίμηνο του 2016. Το σύνολο είναι 132.960.000 ευρώ. Το δεύτερο κομμάτι θα το πω σε δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, είμαστε καλυμμένοι. Για να μην πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αραπατζή, για 3 λεπτά η δευτερολογία σας. Επειδή διέκρινε έναν άκρος ειρωνικό τόνο στην απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, εμένα προσωπικά η ειρωνία σας δεν με απασχολεί. Φαντάζομαι όμως θα πρέπει να απασχολεί εσάς και θα περίμενα τουλάχιστον μία συγγνώμη για αυτό που υφίστανται σήμερα οι πολίτες σε σχέση με τον έμφυα. Και συγχωρήστε μας, κύριε Υπουργέ, που φέρνουμε στις επίκαιρες ερωτήσεις θέμα της αμεσότατης επικαιρότητας που αυτή τη στιγμή πλήττει όλο τον κοινωνικό και επαγγελματικό ιστό της χώρας. Και επειδή λοιπόν, για να έρθουμε στην ερώτηση αυτή καθεαυτή, γιατί εξεπλάγεται, όπως είπατε, όταν την αναγνώσατε. Για να πάμε λοιπόν στην αλήθεια που εμείς ξέρουμε σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων από τον οργανισμό σας. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ότι οι αποζημιώσεις έτους 2015 ανέρχονται στα 35 εκατομμύρια ευρώ? Είναι αλήθεια ότι επί τετραμήνο δεν καταβάλατε ευρώ στους πληγέντες αγρότες, όταν παγίως και επί προηγούμενης διακυβέρνησης 2 φορές το μήνα καταβάλλονταν οι αποζημιώσεις με τέτοια περιοδικότητα? Είναι αλήθεια ότι χρωστάτε αυτή τη στιγμή, τον ένατο μήνα του 2016, 19 εκατομμύρια από τις αποζημιώσεις του 2015, όταν παγίως, κύριε Υπουργέ, για κάθε προηγούμενο έτος, το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους καταβάλλονταν ισολόκληρον οι αποζημιώσεις? Δηλαδή, με τις λογικές της προηγούμενης κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, από το Μάρτιο του 2016 έπρεπε να είχατε εξοφλήσει, και όχι να έρχεστε και να λέτε εδώ ψεύτικα νούμερα και αριθμούς. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να σας υπομνήσω ότι οι ενστάσεις, κύριε Υπουργέ, δεν είναι κάτι πρωτοφανές σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Πάντοτε και παγίως υπήρχαν οι ενστάσεις και πάντοτε και παγίως και στην ώρα τους πλήρωνε ο ΕΛΓΑ. Λοιπόν, μη θέλετε να αποποιηθείτε τις ευθύνες, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, και μιας και λίγο προκαλείτε επίσης, θέλω να μου πείτε, γνωρίζετε ότι με αυτήν την ωραία την τροποποίηση στο εκτιμητικό έργο των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, οι ανταποκριτές του Δήμου έχουν εγκαταλείψει το έργο τους, οι οριοδείκτες δεν πάνε να βοηθήσουν τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ να αποδίδουν το 10% αυτού που απέδιδαν τα προηγούμενα χρόνια, και οι αγρότες πλέον να είναι οι ασφαλισμένοι αγρότες, οι οποίοι καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους, οι αγρότες να είναι 2 ταχυτήτων, εκεί δηλαδή που φτάνει η συγκοινωνία του ΚΤΕΛ για να πάει ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ, και εκεί που δεν φτάνει η συγκοινωνία, και άρα ο αγρότης δεν δικαιούται εκτίμησης και άρα δεν δικαιούται και αποζημίωσης. Δεν δικαιούται αποζημίωσης παρότι πληρώνει, κύριε Υπουργέ, τις ασφαλιστικές του εισφορές, και δεν δικαιούται αποζημίωσης παρότι όταν πάει να κάνει δήλωση για τις αποζημιώσεις του, πληρώνει εισφορά. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί οι εποχές είναι πολύ δύσκολες, εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν ήρθαμε για να κάνουμε μια συντεχνιακή διεκδίκηση των ετοιμάτων των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.
Πρόκειται απολύτως για έναν κωδικό που ανήκει στον ΕΡΓΑ, δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, προέρχεται από τις εισφορές των αγροτών και εσείς αυτή τη στιγμή παρακρατάτε παρανόμως αυτά τα χρήματα. Όπως παρακρατάτε, φαντάζομαι, παρανόμως και χρειαζόμαστε μια απάντηση. Όσα διαθέσιμα του ΕΛΓΑ, 50 εκατομμύρια σας θυμίζω, σκουπίσατε με την περιβόητη εκείνη ποινική τον Απρίλιο του 2015 και έκτοτε είναι άφαντα. Αντί λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να μας απαντάτε με, να μου επιτρέψετε να πω, αναλυθή στοιχεία, να μας απαντήσετε πότε θα καταβληθούν τα υπόλοιπα 19 εκατομμύρια που οφείλετε και πότε θα επιστρέψετε τα διαθέσιμα του ΕΛΓΑ, τα οποία σκουπίσατε με την περιβόητη ποινική του Απριλίου του 2015. Ευχαριστώ. Ο κανονισμός Βουλής προβλέπει πώς λειτουργούμε και στις επίκαιρες ερωτήσεις και στις τακτικές. Εάν λοιπόν εσείς θέλετε να λαϊκίσετε, παίρνοντας ένα θέμα της επικαιρότητας και για να το φέρετε σε μια διαδικασία που έχει απάντηση 2 ή 3 λεπτών, να μην διαμαρτύρεστε όταν απαντούμε στη λαϊκίστικη έξαρσή σας. Δεύτερον, αναφερθήκατε σε ψεύτικα στοιχεία. Σας το επιστρέφω αμέσως. Τα στοιχεία με τα οποία απαντούμε από αυτό το βήμα, με συνέπεια και υπευθυνότητα, είναι στοιχεία τα οποία έχουν έρθει εγγράφως από τον ΕΛΓΑ. Εάν λοιπόν, κυρία συνάδελφε, έχετε άλλα στοιχεία, μπορείτε να κάνετε και να επανέλθετε και με γραπτές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορέσω να απαντήσω. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ. Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Λοιπόν, το έγγραφο το οποίο έχω από τον ΕΛΓΑ λέει ότι οι εκκρεμότητες που παραμένουν εντοπίζονται σε ενστάσεις και επανελέγχους, όπου το ποσό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ δεν ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Προχωρώ λοιπόν στην απάντηση. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, προβλέπετε διαδικασία να την κάνετε, να επανέλθετε. Και όταν έχετε και ερωτήσεις για άλλα υπουργεία, να επανέλθετε και να απευθυνθείτε στα αρμόδια υπουργεία. Οι υπηρεσίες λοιπόν του ΕΛΓΑ, μέσα στα πλαίσια της νομοθέτησης που έγινε στις 6 Ιουλίου, έχουν ήδη δώσει τις εντολές μετακίνησης για τους γεωτεχνικούς, για τους εκτιμητές. Έχουν ήδη αρχίσει εκτιμήσεις σε όλα τα υποκαταστήματα στην επικράτεια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι με έκπληξη διάβασα όσα διατυπώνεται στην ερώτησή σας, γιατί αυτά αφορούσαν το διάστημα πριν από την νομοθέτηση από τη Βουλή και όχι στις 28 ή στις 27 που καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση. Έχετε και ένα θέμα το οποίο είναι η αγωνία που είναι δικαιολογημένη αγροτών. Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις όπου έχουμε πρόβλημα με το αντικείμενο. Διαβεβαιώνουμε λοιπόν τους συναδέλφους, τους αγρότες, όλους όσους έχουν πληγεί και όλους όσους έχουν ανάγκη από την υποστήριξη και τις αποζημιώσεις από το ΕΛΓΑ, ότι για την διατύπωση του τελικού πορίσματος με βάση το οποίο καταβάλει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις, οι υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση του ποσοστού της ζημιάς που διαμορφώνεται στο τέλος. Δηλαδή είναι οι αρχικές επισημάνσεις που γίνονται από τον τοπικό εκτιμητή, είναι οι προεκτιμήσεις, είναι τα τιμολόγια παράδοση των προϊόντων, είναι οι μάρτυρες που αφήνονται από τα αγροτεμάχια και είναι βέβαια η τελική εκτίμηση. Είναι μια διαδικασία 5 σημείων. Γι' αυτό είναι απολύτως σαφές ότι κανένας από τους παραγωγούς δεν έχει λόγο να ανησυχεί στην διατύπωση του πορίσματος και φυσικά στο ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, αφού όλα αυτά εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν και σήμερα. Και βέβαια, στην περίπτωση που έχουμε ζητήματα, ο παραγωγός το ξέρει,
ο Ζημιωθής το ξέρει, έχουμε και τη διαδικασία των εστάσεων για τον επανέλεγχο. Το ζητούμενο είναι τα χρήματα τα οποία καταθέτει ο Έλληνας αγρότης σαν συνεισφορά στον ΕΛΓΑ να φτάσουν πίσω στον συνάδελφό τους, στον αγρότη ο οποίος έχει τη ζημία. Και αυτή είναι η αγωνία και η έγνοια από το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.